Έχουμε σήμερα μια κινητοποίηση, αναγράφουμε και τα κυριότερα αιτήματά μας. Θα είναι η πρώτη από μια σειρά κινητοποιήσεων και δράσεων που θα κάνουμε το προσεχές διάστημα. Τόσο με αφορμή το κρανικό και την άφηξη νέων προσφύγων, όσο και με τη διαχείριση του προσφυγικού με τους έως τώρα διαμέντους στην Ελλάδα. Έχουμε μια σειρά διεκδικήσεων. Ως εργαζομένοι στο πεδίο του προσφυγικού, καλούμαστε να υποστηρίξουμε τα θύματα των πολέμων αυτών. Όσους και όσες φυσικά καταφέρουν και επιζήσουν. Οι απαράδεκτες δηλώσεις από την κυβέρνηση για αληθινούς και ψεύτικους πρόσφυγες, οι τεχνητοί και αυθαίρετοι διαχωρισμοί σε πρόσφυγες διαφορετικών ταχυτήτων και κατηγοριών, έχουν τις ρίζες τους αφενός σε βαθιά ρατσιστικές αντιλήψεις και αφετέρου σε γεωπολιτικές και οικονομικές σκοπιμότητες. Στους κυνηγημένους δεν υπάρχουν κατηγορίες. Οι πρόσφυγες από τη Μέση Ανατολή ή την Αφρική δεν έχουν λιγότερα ή περισσότερα δικαιώματα από τους Ουκρανούς πρόσφυγες. Ακριβώς γιατί στον πόλεμο, το θάνατο, την καταστροφή και τον κίνδυνο, τα θύματα δεν διαφοροποιούνται. Τα κοινά αδιέξοδα, η οδύνη και η ανάγκη της επιβίωσης δεν ταξινομούνται. Έμπρακτα, η συνολικότερη διαχείριση του προσφυγικού μας δείχνει όλο και περισσότερο ότι ελάχιστη έγνοια έχουν για τους πρόσφυγες. Η επιλεκτική τους ευαισθησία και ο υποκριτικός τους ανθρωπισμός καθορίζεται από γεωπολιτικές αντιπαλότητες και ρατσιστικές ιδεολειψίες. Η Ευρώπη και η Ελλάδα έσπευσαν να πάρουν μια σειρά μέτρων για τους Ουκρανούς πρόσφυγες, όπως την άμεση παραχώρηση ειδικού καθεστώτος διαμονής για ένα έτος, άμεση έκδοση ΆΜΚΑ και ΠΑΙΠΑ, υποστήριξη για στέγαση, έβρεση εργασίας, πρόσβαση στην εκπαίδευση. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να ισχύουν για όλους τους πρόσφυγες ανεξαιρέτως. Το δικαίωμα στην ασφαλή πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου και στην κατάλληλη υποστήριξη ένταξης είναι για μας αδιαπραγμάτευτο. Είναι ο ρόλος μας ως εργαζόμενοι στο προσφυγικό μεταναστευτικό να σταθούμε δίπλα στους πρόσφυγες από την Ουκρανία, όπως σταθήκαμε δίπλα σε αυτούς της Συρίας, του Αφγανιστάν, της Παλαιστίνης, της Σομαλίας και κάθε άλλης εμπόλεμης ζώνης. Θα συμπαρασταθούμε σε κάθε άνθρωπο που ψάχνει ένα ασφαλές καταφύγιο, μια ασφαλή βάση για να δημιουργήσει τη ζωή που ονειρεύεται. Καθημερινά αντικρίζουμε τις συνέπειες των πολέμων αυτών και καλούμαστε να τις διαχειριστούμε άμεσα και αποτελεσματικά, δίχως όμως την απαραίτητη στήριξη από το κράτος. Αντιλαμβανόμαστε επίσης ότι η ύπαρξη επιθετικών διεθνικών οργανισμών όπως το ΝΑΤΟ και η κούρσα των εξοπλισμών διεθνώς δεν προσφέρουν καμία εγγύηση για ειρήνη και ασφάλεια. Ως εργαζόμενοι στην Ελλάδα, απαιτούμε την πλήρη απεμπλοκή της χώρας μας και την απομάκρυνση των στρατιωτικών βάσεων, που η ίδια η διεθνής εμπειρία αποδεικνύει ότι όχι μόνο δεν μας προστατεύουν, αλλά μας θέτουν σε άμεσο κίνδυνο σε ενδεχόμενο γενικευμένης σύραξης. Ως σωματείο εργαζομένων στο προσφυγικό, εκφράζουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας στους συναδέλφους όλων των χωρών που βρίσκονται στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή και προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στους εκτοπισμένους. Ζητάμε να σταματήσει άμεσα ο πόλεμος, καμία συμμετοχή της Ελλάδας στους πολεμικούς σχεδιασμούς και στην κλιμάκωση της σύραξης. Άμεσα μέτρα υποστήριξης των προσφύγων, ανεξαρτήτως εθνικότητας και προέλευσης.